Αργύρι, που εκεί η δοκιμασία, αν την κοιτάξουμε από απόσταση και τίμια, ήτανε πάρτε απλόχερα υλικά και μαγειρέψτε ό,τι θέλετε. Εγώ λοιπόν, εκπροσωπώντας μόνο τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, θα σας πω ότι ήρθα αντιμέτωπος με τρία πάρα πολύ κακά πιάτα. Και το λέω τίμια και το λέω μαγειρικά, το λέω ως επαγγελματίας, το λέω ως Λεωνίδας, το λέω ως πελάτης, πάρτε το όπως θέλετε. Τρία πολύ κακά πιάτα. Από τρεις ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν παρουσιάσει πολύ καλύτερα πράγματα. Είναι κάποιος που πιστεύει ότι μαγείρεψε κάτι πολύ καλύτερο από την εισαγωγή που έχω κάνει μέχρι τώρα. Ή νιώθει αδικημένος σε σχέση με αυτό που μας έφερε μπροστά. Υπάρχει κάποιος που νιώθει φοβερά ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων. Να πει ότι σεφ, εγώ πιστεύω ότι αυτό που παρουσίασα, μου ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που μου λες. Υπάρχει κάποιος. Ωραία. Ένα μέτρο σύγκρισης για την κριτική μας, που δεν το βάλαμε εμείς, αλλά προέκυψε και οφείλω να σας το πω, γιατί εμένα εκεί στηρίχθηκε η κριτική μου, είναι η εξής, ότι και οι τρεις αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε το κρέας. Πράγμα που δεν ήταν υποχρεωτικό, αλλά έτυχε και οι τρεις χρησιμοποιήσατε το κρέας. Το είδαμε ως βασικό υλικό, να το πω. Καταλαβαίνετε τι λέω? Πολύ ωραία. Εσύ, Τζόρτζι, έκανες ένα πιάτο, ένα κρέας, με μια ανύπαρκτη, δεν υπήρχε σάλτσα, δεν ξέρω που την είδες ή τι έκανες. Θα σου το πω και τεχνικά, ότι από την ώρα που μας το παρουσίασες, εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι θα υπάρχει σάλτσα. Σε 25 λεπτά μία σάλτσα για ένα κρέας έτσι όπως την εννοούμε, που στα εστιατόρια χρειαζόμαστε 2-3 μέρες για να την κάνουμε, θα σε έπαιρνα, σου δίνα ένα πεντοχίλιαρο να γλιτώνω ρεύμα. Θεωρώ άδικο να μου λένε ότι δεν είχα κάνει σάλτσα. Έπρεπε να καταλάβουν την προσπάθεια των 25 λεπτών να γίνει μία σάλτσα η οποία ήταν σίγουρα γευστική. 3 flakes αγκινάρα, μαριναρισμένα με λεμόνι και 2 άβραστες πατάτες, τις οποίες όταν τις είδαμε από μακριά είπαμε ότι έτσι από τη μικρή μας εμπειρία αυτές μοιάζουν άβραστες. Αφήνω το δικό σου το πιάτο. Γιώργο, νομίζω ότι είναι η πολλωστή φορά που σου λέμε ότι θα πρέπει να βγάλεις αυτή την πρώτη αργό που έχεις κουμπώσει στο τρακτέρ, που είναι για να ανοίγεις τα αυλάκια να ρίξεις το σπόρο, και να βάλεις τρίτη. Δεν το κάνεις. Οφείλω να σου το πω, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε και αυτό είναι μια αντιμετώπιση που είναι πολύ τίμια απέναντι στους υπόλοιπους. Μην παρεξηγηθώ, δεν σου κάνει κανείς χάρη που βρίσκεσαι εδώ. Το έχεις κερδίσει με την αξία σου. Λέω ότι εσωτερικά εμείς νιώθουμε ότι έχεις κάτι να μας δώσεις και εγώ είμαι οριακά να πιστέψω ότι μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Και αυτό το λέω καθαρά μαγειρικά. Γιατί δεν το βλέπουμε στο πιάτο. Γιατί εμείς κάνουμε και μια δουλειά η οποία είναι πρακτική. Και από σένα οφείλω να σου πω ότι δεν έχουμε δει αυτό που έχουμε χτίσει εμείς στα μάτια μας για εσένα. Ένας πουρές κολοκάσια διάφορος, ένα κρέας, μία μπερνέζ με μία οξύτητα φοβερά υψηλή, τέλος πάντων ένα πιάτο για ένα all day σε ένα στενό στην Γλυφάδα που είναι για να κλείνει. Κατάλαβες. Που έχουν φύγει 6 μάγειρες, δουλεύει με 2 και ό,τι καταφέρει. Εγώ, να πω την αλήθεια, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν περίμενα να ακούσω αυτή την κριτική για το πιάτο μου. Αλλά εφόσον ο κύριος Κουτσόπουλος δοκίμασε, μπορεί να κρίνει και να πει πώς είναι το πιάτο μου. Αργύρι, ένα κομμάτι κρέας με μια λίγο γαρνιτούρα στην άκρη και μια μπερνέζ. Αναλωθήκατε και οι δύο να κάνετε μια σάλτσα μπερνέζ, που είναι ό,τι πιο χρονοβόρο. Δηλαδή, φάγατε πόσα λεπτά από το χρόνο σας συνολικά που σας πίεζε για να κάνετε μια σάλτσα που παίρνει ένα τέταρτο. Και ένα τέταρτο που δεν σας επιτρέπει να κάνετε και κάτι άλλο ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να είσαι από πάνω να χτυπάς. Εγώ τώρα μαγειρικά, έτσι σκεπτόμενος λίγο έξυπνα, τώρα δεν θα το έκανα. Γιατί είναι, ξέρεις, μια Παρασκευή που μου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε περάσει πάρα πολύ καιρό μαζί και έχουμε και μια προσωπική σχέση και με όλους κάνουμε και πλάκα. Εγώ νιώθω ότι σήμερα θέλω να σας πω αυτό, ότι ήταν πολύ κακό και ερχόμαστε και με φόρα από κάποιες δοκιμασίες που είχαμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε κάνει κάποιες εισαγωγές οι οποίες καταρρύπτονται, γιατί είπαμε ότι μακάρι αυτό να το χρησιμοποιήσετε ως κάβα και να το εισπράξουμε και εμείς. Είναι κάποιος που δεν συμφωνεί με κάτι από αυτά που του είπα? Το ακούω, δεν έχει να... Ναι. Ενώ πραγματικά θέλω να το ακούσω. Ναι. Όχι, σε φεγώ, απλά θέλω να πω για τη σώση την Μπερνές ότι ήθελα να την κάνω με οξύτητα και ήθελα να την κάνω δυνατή και γι' αυτό έβαλα αυτή την οξύτητα.
Γιώργο, με εγώ χωρίς να δικαιολογηθώ, χωρίς όχι, να. Όχι, καλά κάνεις και δικαιολογείσαι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για τα πιάτα σας. Δεν λέω τι θα βάζα εγώ στο εστιατόριό μου. Ναι. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν συμφωνώ απόλυτα με τον σεφ, αλλά σίγουρα έχει δίκιο. Είχαμε χρόνο, είχαμε υλικά, αλλά είχαμε λήψη φαντασίας. Νομίζω ότι η καλύτερη προσπάθεια από τις τρεις, παίρνοντας ως κεντρικό άξονα των πιάτων το κρέας, και σας εξήγησα γιατί, θεωρώ ότι η καλύτερη προσπάθεια ήταν του Αργύρη. Αυτό και μόνο έχω να κρίνω από τα πιάτα. Τα υπόλοιπα με αφήνουν παντελώς αδιάφορο αυτά που κάνατε δίπλα και σας το αιτιολόγησα πλήρως. Γιώργο,